Είμαστε ο Θέμης και ο Σωτήρης, έχουμε φτιάξει το Selfit και είμαστε και δύο φοιτητές πληροφορικής. Λοιπόν, δεν ξεκίνησε με το Θέμη, με βρήκε από το Facebook και τότε ξεκίνησε ο Νόντα. Μου είπε την ιδέα, μου άρεσε και αποφάσισα να μπω και εγώ μέσα και να το κάνουμε παρέα. Η διαφορά του Selfit από τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα είναι ότι στα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούμε όλοι, ακολουθούμε ένα συγκεκριμένο δρόμο. Κάνουμε φίλους και από εκεί και πέρα μοιραζόμαστε τις στιγμές μας με τους φίλους μας. Αντίθετα, στο Selfit πιστεύουμε ότι έχει το ίδιο ενδιαφέρον να μοιραζόμαστε τις στιγμές μας με άτομα που είναι στον ίδιο χώρο με εμάς, την ίδια περιοχή, την ίδια στιγμή με εμάς, που προφανώς βιώνουν κάποια κοινή εμπειρία ή κάποια κοινή κατάσταση, και να δικτυώνουμε κόσμο που βρίσκεται πραγματικά κοντά. Για παράδειγμα, βρισκόμαστε τώρα στο κέντρο της Αθήνας, οπότε ανοίγουμε το Selfit, μπορούμε να γνωρίζουμε ποιοι άλλοι βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή και έχουν ανεβάσει φωτογραφίες, και ταυτόχρονα να δούμε ποιο είναι το top 10 των πιο δημοφιλών φωτογραφιών στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή. Τα χαρακτηριστικά του Famous Grouse που μας ενέπνευσαν είναι το πάθος και η αφοσίωση σε αυτό που κάνουμε, καθώς από τη στιγμή που το ξεκινήσαμε έχουμε ένα συγκεκριμένο και κοινό όραμα, δουλεύουμε πάρα πολλές ώρες καθημερινά πάνω σε αυτό και ελπίζουμε για το καλύτερο. Αν έχουμε την υποστήριξη του Famous Grouse, θα κυκλοφορήσουμε το Selfit στο Android, γιατί προς το παρόν είναι μόνο στο App Store. Θα το κάνουμε ακόμα περισσότερο γνωστό στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα θα το προωθήσουμε και σε περισσότερες χώρες του εξωτερικού. Και μέσα από αυτό θέλουμε να εμπνεύσουμε και να τον κόσμο και να δείξουμε ότι ακόμα και από την Ελλάδα μπορούν να ξεκινήσουν ιδέες που απευθύνονται σε αγορές που μέχρι τώρα μοιάζουν δυσπρόσιτες για τη χώρα μας.